κομμάτι με την παρουσία σας την βραδιά που έχει σαν θέμα για συζήτηση ηγεσία με σοφία βασισμένη σε αρχές και αξίες και με εισηγητή το Λάβρο Κατσικούλα, σύμβουλο επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αγαπητοί κύριοι, την τεράστια αξία που έχει η σημερινή ομιλία. Την ομιλία αυτή ο Λάβρος Κατσικούλας την παρουσίασε στο Ανοιχτό Φιλοσοφικό Σχολείο Αθήνας και όσοι την παρακολουθήσαμε μείναμε κατενθουσιασμένοι και καταλάβαμε ότι εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μια βαθιά τεχνογνωσία, μια βαθιά εμπειρία, ένας τεράστιος πλούτος γνώσεων, μεθόδων και ικανοτήτων προσφέρεται μέσα από την εργασία του Λάβρου. Μας είπε ο κ. Καραλέξης, του Βοστόνη της Αμερικής, ότι αυτή η ομιλία θα ήταν βαθιά ακριβοκαιρωμένη στην Αμερική. 100-200-500 δολάρια η είσοδος σε κάθε άτομο για να την παρακολουθήσει. Παραπάνω. Γιατί ο Σωτήρης Καραλέξης, Έλληνας μετανάστης στην Αμερική, 40-50 χρόνια, συνταγμένα, ακριβώς είναι σύμβουλος εκεί και οργανώνει επιχειρήσεις στην Αμερική, ξέρει πάρα πολύ καλά. Εδώ λοιπόν απόψε θα έπρεπε να είναι όλο το χωριό. Όλες οι παραγωγικές μονάδες του χωριού, αγροτικές οικογένειες, αρχηγοί εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, μέλη διοικητικών συμβουλίων, πολιτιστικών συλλόγων, κοινοτικών, δημοτικοί σύμβουλοι θα έπρεπε απόψε να είναι εδώ. Χάνουν οι ίδιοι, χάνεται το χωριό. Θα χάσει. Ωστόσο όμως είναι βέβαιο ότι εσείς που είστε εδώ απόψε θα μεταφέρετε αυτή την τεράστια γνώση και δύναμη που θα πάρετε από έναν άνθρωπο του χωριού μας που μπορεί να περνάει απαρατήρητος. Αλλά ωστόσο όμως έχει πίσω του μια ολάκαιρη ζωή δράσεων μέσα και στον χώρο της μόρφωσης και μέσα στον χώρο των επιχειρήσεων. Ο Λάβρος Κατσικούλας είναι 61 ετών. 62. Κατάγεται από την Καρδίτσα. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Το 1959 μετανάστευσε ο πατέρας του στη Γερμανία και το 1963 ακολούθησε η υπόλοιπη οικογένειά του. Έζησε στη Γερμανία έως το 1979, όπου πέρασε από όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και σπούδασε μηχανολογία στην Ορντάκ Σχολή Λούμπεκ Γερμανίας με κατεύθυνση τεχνολογίας παραγωγής. Μετά την αποπεράτωση των σπουδών του, επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία. Από το 1981 έως το 2010 εργάστηκε στην Παπαστράτο Σαβές, στην βιομηχανία. Αρχικά ως μηχανικός εργοστασίου, στη συνέχεια ως τεχνικός προϊστάμενος και για κοντά δύο δεκαετίες διευθυντής συντήρησης και έργων. Η μελέτη στα θέματα ηγεσίας, η ανάπτυξη των ανθρώπων με ενδυνάμωση της πρώτης γραμμής, οι καινοτόμες οργανωτικές δομές και η καθιέρωση αξιών που οδηγούσαν τη συμπεριφορά του ιδίου και των ανθρώπων του δημιούργησαν ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης με κορυφαία αποτελέσματα. Αξίες όπως διαζύγιο με τη μετριότητα, να είσαι παρόν τη στιγμή της αλήθειας, σκληρή δουλειά, λήψη ρίσκου για την επίτευξη του ανέθικου, αίσθηση του επίγοντος και της ταχύτητας, η
Η ομάδα πετυχαίνει αποτελέσματα που κανείς δεν μπορεί να πετύχει μόνος του. Επηρέασαν βαθιά τη συμπεριφορά των ανθρώπων του για δεκαετίες και συνεχίζουν να τους επηρεάζουν και σήμερα. Μετά τη συνταξιοδότησή του, επαναπροσδιορίστηκε το σημαντικό σκοπό της ζωής του, με βάση τη μελέτη του για το μέλλον της ανθρωπότητας και ψύγραμμά του, ηγεσία μέσα από την αμφιβιότητα, όπου περιγράφει τα πέντε κοινότητα δεδομένα που κινδυνεύει, με τα οποία κινδυνεύει η ανθρωπότητα. Έλλειψη νερού, έλλειψη ενέργειας, περιβάλλον, υπερπληθυσμός, 1985-2,5 δις, 2009-6,7 δις και διατροφική αλυσίδα. Η βαθιά του πεποίθηση ότι οι πολιτικές ηγεσίες παγκόσμια θα είναι όλο και πιο ανίκανες να αντιμετωπίσουν αυτά τα γιγάντια προβλήματα, τον οδήγησε να αναπτύξει ακόμα περισσότερο ηγετικά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσει η νεολαία τις συγκεκριμένες προκλήσεις, ώστε να μείνουν ζωντανοί και να ζήσουν μια αξιοπρέπεια. Πιστεύει απλόνητα ότι η κρίση της Ελλάδας άνοιξε την πόρτα για ένα σύμπωνα που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας με τραγικές συνέπειες. Πιστεύει όμως συγχρόνως ότι αν προετοιμαστούμε κατάλληλα μπορούμε να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια. Αυτό απαιτεί να κάνουμε φοβερές υπερβάσεις στις αντιλήψεις μας, στις αποφάσεις μας και στη δράση μας. Όπως είπε ο Αϊνστάιν, δεν είναι δυνατόν να λύσουμε τα αυριανά προβλήματα με την εργαλεία που θες. Ο ίδιος ο Λάμπρος Κατσικούλας εξηγεί. Δεν πρέπει να αποδεικτούμε μια κοινωνία χωρίς μέλλον. Πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε οράματα και να ονειρευόμαστε. Το όραμα αποτελείται από τρεις παράγοντες. Την ξεκάθαρη εικόνα του μέλλοντος, τον σημαντικό σκοπό της και τις αξίες που οδηγούν τη συμπεριφορά μας. Οι μικρές ομάδες και οι τοπικές κοινωνίες, διασυνδεδεμένες διεθνώς, θα δώσουν θαυματουργά αποτελέσματα στην εκπλήρωση των οραμάτων τους, εάν έχουν απαράβατες αρχές και αξίες και εφαρμόσουν υψηλού επίπεδου ηγεσία με σοφία αντιμετώπιση των γιγάντων προβλημάτων, έχοντας πάντα στο νου τους μετρήσιμα αποτελέσματα με ατομικό, ομαδικό και κοινωνικό κέρδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δίνουμε συγχωροκάρτες στις πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες βλέπουν την καταστροφή και δεν κάνουν τίποτα προκειμένου να τις ανατρέψουν. Ένα από τα δυνατά όπλα της παγκόσμιας εξουσίας με τεράστια συμφέροντα είναι η ενέργεια, που συγχρόνως είναι ένα από τα πέντε κτηνόδη δεδομένα. Ο Λάμπρος Κατσικούλας, προσπαθώντας αρχικά να μειώσει την πτήση ο κόσμος ενέργεια στη δικιά του οικογένεια, θέρμανση, ψήξη, οικιακό ρεύμα και καύσιμο μετακίνησης, κατέληξε στην εκπόνηση του προγράμματος RERA Pro με πολύ καλά αποτελέσματα. Το όραμά του είναι μέσα σε μια πενταετία να είναι εφικτή η πλήρης αυτονομία για τις οικιακές ενεργειακές ανάγκες. Το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ομολογεί. Ακούγεται ανέφικτο, αλλά μία από τις αξίες μας είναι ακριβώς αυτό. Να επιτύχουμε το ανέφικτο. Διότι είμαστε δεσμευμένοι με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα μας δικαιώνουν, αλλά το παιχνίδι δεν τελείωσε. Έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας. Αγαπητοί φίλοι, το Ανοιχτό Φιλοσοφικό Σχολείο νιώθει περήφανο και τιμή που μας τιμά ο Λάμπρος Κατσικούλας απόψε με την εισήγησή του. Θα γίνει η εισήγησή του, δεν θα τον διακόψουμε για κανένα λόγο και στη συνέχεια θα κάνει κρίση διαφανειών και στη συνέχεια θα γίνουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνει συζήτηση μετά το τέλος της εισήγησης. Ο Λάμπρος Κατσικούλας έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Αυτή η παρουσία σας σήμερα αποτελείται από κάποιες ενότητες που αυτές οι ενότητες αποτελούν ένα σεμινάριο πριν από 40 χρόνια. Κανονικά απευθύνεται σε επιχειρήσεις, σε στελέχη, χαμηλά, μεσαία, ψηλά, επίσης σε συλλόγους, σε οτιδήποτε ομαδική
δραστηριότητα, με χαμηλά αποτελέσματα. Πρόκειται για εργαλεία να βελτιώσουμε σημαντικά τα αποτελέσματά μας. Ουσιαστικά, αποτελεί επίσης ένα μέρος από ένα βιβλίο που γράφω, που έχει τελειώσει αλλά δεν έχει εκδοθεί, που λέγεται «Η ηγεσία μέσα από τα μεγαλύτερα που έχουμε ασφάλεια». Οι διαφάνειες που βλέπω βλέπετε είναι διαθέσιμες. Εάν κάτι δεν καταλαβαίνετε, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Έχω τις σημειώσεις μου, όμως στο καφενείο, όλη στη γωνία, όλη στη βόλτα να κάνουμε συζητήσεις για να αποσαφηνίσουμε τα πάντα. Η αντίληψη μου είναι έστω και δυο άτομα να φύγουν από εδώ παίρνοντας κάποια εργαλεία. Πετύχαμε πάρα πολύ. Και αυτά τα δύο άτομα σίγουρα θα γίνουν πάρα πολλά. Αυτά τα πράγματα, το επίπεδο αυτή τη δουλειά είναι περίπου 2010 με κάποιες αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάρα πολύ. Αυτά που έλεγα όπως εδώ υπολοιπόθηκαν. Και λυπάμαι πολύ περισσότερο ότι μάλλον και η πορεία που πρόβλεψα δεν θα πείσω έξω. Μακάρι να πείσω έξω. Συγχρόνως όμως πιστεύω ότι έχουμε ευκαιρία. Γιατί έχουμε εργαλεία στα χέρια μας τα οποία θα τα δούμε σήμερα. Μην διστάσετε ποτέ να ζητήσετε αυτή την παρουσίαση και επίσης να συζητήσετε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Η παρουσίαση έχει 4 ενότητες. Το πρώτο είναι η παγκόσμια κρίση και τα διέξοδα. Η δεύτερη είναι διαφορά μεταξύ επίδρασης και αντίδρασης και ο σημαντικός ρόλος της θεμελιώδης ιδεολογίας. Η τρίτη ενότητα είναι αναζήτηση ταλέντα και ηγέτες. Και το τέταρτο είναι το περιβάλλον ψυχής απόψης. Αυτές οι πρακτικές δεν είναι δικές μου. Είναι πολλή δουλειά που έχει δική μου εδώ μέσα. Αλλά είναι επιμελώς συγκεντρωμένη για 30 χρόνια. Ξεκίνησα με τη γερμανική φιλοσοφία καθαρή. Από τους Γερμανούς οδηγήθηκα στους Ιάπωνες. Ο Βάρνακα και η Κέννη, οι δύο γίγαντες, μου λένε: αν θέλεις να βρεις τον δρόμο, κοίταξε στην Ιαπωνία. Την Ιαπωνία γύρισε στην Αμερική. Από την Αμερική γύρισε στην Αρχαία Αίγυπτο, Μέγα Αλέξανδρο και Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι εδώ μέσα μας εμένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν είναι μυστικό ότι η κατάσταση στην οικονομία και στο περιβάλλον χειροτερεύει. Τονίζω. Και θα χειροτερέψει σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Με δραματικές εξελίξεις και το βασικό δίλημα για πολλούς από εμάς θα είναι να κάνουμε κάτι προκειμένου να έχουμε ενέργεια, τροφή και νερό ή να μην κάνουμε με δραματικές συνέπειες. Τα γεγονότα στην Ελλάδα άνοιξαν την πόρτα για μια παγκόσμια κρίση που κανείς δεν ξέρει τι, πού θα καταλήξει και με ποιες πραγματικές συνέπειες. Συζητούσαμε πριν 2 χρόνια στο Άγιο Όρος με τον Αρχαντή μου του Δήμου του Παναγιώτη και τους έλεγα τι πιθανότητα υπάρχει στα επόμενα 10 χρόνια να σκάσει μια βόμβα. Μια βόμβα μεγάλη. Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, γιατί όχι, μην επηρεάζεστε, Αμερική. Και όταν πήγα στην Αμερική, ρώτησα 10 Αμερικάνους. Τι πιστεύω θα είναι η επόμενη κρίση. Και τι λέτε. Εδώ είναι. Η Αμερική. Τους ρώτησα ότι μήπως έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτό. Δεν έχω το πρόβλημα αν είναι Αμερική ή Γαλλία. Το θέμα δυστυχώς είναι ότι αν σκάσει μία από τις μεγάλες, το πρόβλημα θα είναι γιγάντιο. Μοιάζει με το Σαράγεβο του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου. Ποδήθηκαν κάποιον πρίγκιπα που σκοτώσανε και παρέσανε μαζί 25 εκατομμύρια νεκρούς, άλλα 50 εκατομμύρια νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να μην υποτιμάμε αυτήν την κρίση. Είναι πολύ βαθύτερη
ψάχνει. Και οι αριθμοί των συλλογισμών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Προφανώς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την ΑΠΟ. Η οποία είναι δυναμική εταιρεία, παράγει πλούτο και έχει 500 ευρώ. 500, 500, 600, όπως είναι κάπου εκεί. Παρακαλώ, αύριο το πρωί, ένας αέρας να φυσήξει να καταλήξει τα 50 ευρώ εκεί που είναι η πραγματική της αξία. Θέλω να μου πείτε τώρα τα βιβλία, τι γράφουν. Εσύ είσαι εδώ, είναι ο οικονομολόγος, ξέρει τα πράγματα πολύ καλά, μπορεί να το κλείσει. Ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης? Τραγικές συνθήκες.
έλλειψη ενέργεια. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα, το βιώνετε καθημερινά. Είπα όπως το παρόλο το πετρέλαιο είναι εκεί, αλλά θα είναι κι άλλο. Περιβάλλον. Οι Αμερικανοί μπορούν να μας πούν πολλά προπαρία από το περιβάλλον. Οι νεκροί παιδιά παγκοσμίως από το περιβάλλον αυξήθηκαν λογαριθμικά, όχι αναλογικά. Δηλαδή, αναλογικά, λογαριθμικά. Υπερπληθυσμός. Το 1985 ήταν 2,5 δις, σήμερα 6,7 δις. Είχαμε το ίδιο μια συζήτηση. Και μου λέει, πιστεύεις πραγματικά είναι εμπόδιο. Αυτή η γη είναι ικανή να ταΐσει πολλαπλά τα 6,5 δις. Όχι έτσι. Τα καραβάνια μετανάστευσης. Οι άνθρωποι σε δείξεις που ζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας δείχνει ότι όσο αυξάνεται ο πληθυσμός με τις σημερινές συνθήκες, τόσο άγριες συνθήκες, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται. Ακόμα και αυτοί που ζουν σε πολυκατοικίες, όσο είναι το φανάρι να ζουν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, εάν και 200-300 χιλιάδες αρκετά, λίγο περιφέρεια Μαρίου, δεν είναι φυσιολογικές συνθήκες. Η διατροφική αλυσίδα. Νιώσαμε αρκετά πράγματα σε τελευταία χρόνια. Τα κόμματα, τα κορούνια, το κάτω το άλλο. Αυτό θα πάει λογαριθμικά, δεν θα πάει αναλογικά. Λοιπόν, το περιβάλλον κάποια στιγμή θα παρουσιάσει τεράστια προβλήματα. Η αεροπορική, όλα μαζί θα έρθουν και θα δημιουργήσουν ασφαλιστικές συνθήκες. Αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι η κατάσταση σε καμία περίπτωση. Δεν είναι. Απλά. Δεν είναι δυνατόν να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εάν παραμείνουμε στο επίπεδο σκέψης στο οποίο βρισκόμασταν τη στιγμή που τα δημιουργήσαμε. Albert Einstein. Άρα, πρέπει να δούμε έναν τρόπο. Προκειμένου να επιβιώσουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και διεκπαιρεώνουμε τη δουλειά μας. Οι γνωστές εξεπερασμένες ενέργειες θα μας οδηγήσουν στα γνωστά ξεπερασμένα αποτελέσματα. Είναι ανέφικτο να λύσεις τα αυριανά προβλήματα με τις χθεσινές αξίες, μεθόδους, εργαλεία, συστήματα και δομές. Άρα, αξίες, μεθόδους, εργαλεία, συστήματα, δομές. Με τα εργαλεία του χτες δεν μπορούμε να λύσουμε τα εργαλεία, τα προβλήματα του αύριο. Αυτό ήταν το πρώτο. Πού πάει η κρίση και γιατί είσαι. Αφαιρέστε το συνέδριο. Πέρσι ο παράλογος. Θα μείνει ένα αρκετό κομμάτι που μας ακουθεί η τρίκα. Παιδιά, κινδυνεύω να μου πούν κάποιο υπερβολικό, αλλά θέλω να προνοήσω το πρώτο μου κινδύνο. Δεν τα λέω επιπόλαια. Ασχολούμαι το 2010, λοιπόν, με χιλιάδες ώρες δουλειά και ψάξιμο και έρχονται σε επαφή με πολύ μεγάλα ονόματα. Σε όλη αυτή τη δουλειά έμενα πραγματικό κατάπληκτος άτομα όπως ο Τζιμ Μπελάσκο, ο Κόβι που πέθανε, ο Μπλάντσερ, ο Τζιμ Κόλινς και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι, πόσο απλό για να δίνουν πληροφορίες και πόσο και αυτοί μοιράζαν αυτές τις. Συγχρόνως όμως όλοι πιστεύαν ότι εάν εφαρμόσουμε νέους τρόπους ηγεσίας, εφαρμόσουμε νέα εργαλεία, νέα ελπίδα. Το μέλλον σου μπορείς να επηρεάσεις μόνο όταν σκέφτεσαι και ενεργείς επιδραστικά. Όχι. Αντιδραστική σκέψη σημαίνει ότι απαιτείς από τους άλλους να λύσουν τα δικά σου προβλήματα. Πολλές φορές και κυρίως δίκαια να λύσουν τα προβλήματα. Όμως είναι δεν τα λέω. Με αυτόν τον τρόπο χωρίς την εξουσία της απόφασης σε άλλους να ορίσουν την τύχη σου. Αυτή είναι η αντιδραστική επίλυση. Τα πάντα αλλάζουν με ιδιώδη ταχύτητα. Και αυτόν τον λόγο πρέπει να αλλάξεις και εσύ συνεχώς. Ας εξηγήσουμε την αντιδραστική και την επιδραστική επίλυση. Συμφωνέστε.
μια ποινία του πόδι. Δεν είναι δικιά μου. Και το γράφω από κάτω. Δεν θέλω με τίποτα, έτσι. Να δώσω λάθος αντίληψη και ευθύ άνθρωποι, δεν ξέρω χρόνο να καταλήξω. Τι είναι λοιπόν, επίδραση, τι είναι αντίδραση. Στο αριστερό είναι η αντιδραστική εστίαση. Μου κόβω τη σύνταξη. Έπρεπε να την κόψω 50%. Λοιπόν, δεν τελείωσα το παιδί μου. Δεν έχω γεννηθεί τη Συρία. Όλα δικιά. Για να σου άλλο. Αυτό σημαίνει ο κύκλος επιρροής μειώνεται, ο κύκλος προβληματισμού μεγαλώνει. Αυτή είναι η επιδραστική η αντιδραστική επίδραση. Η επιδραστική τι λέει, μεταφέρω από τον κύκλο προβληματισμού στον κύκλο επιρροής. Λοιπόν, και κοιτάω τι μπορώ να κάνω. Πώς μπορώ να μείνω όρθιος. Οι επιδραστικοί άνθρωποι εστιάζουν τις προσπάθειές τους στον κύκλο επιρροής τους. Επιμένουν στα θέματα για τα οποία μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν σε όλα, μπορούν να κάνουν κάτι. Που να μπορούν να κάνουν κάτι δεν σημαίνουμε δίνουμε συγχωροχάρτη σε αυτούς που δημιουργήσουν τα προβλήματα. Δεν δίνουμε συγχωροχάρτη, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Η φύση της ενέργειας αυτούς είναι θετική, διαβητική, μεγεθετική, κάνουν τον κύκλο επιρροής τους μεγαλώνει. Εδώ έχουμε δύο, διαβάζω πιο εύκολο από εδώ. Εδώ έχουμε δύο δρόμους. Η επίδραση και η αντίδραση. Εδώ είναι στον κύκλο, στην αντιδραστική αντίληψη, έχουμε τον κύκλο επιρροής και τον κύκλο προβληματισμού. Είναι η αντιδραστική απόκριση στο ερέθισμα. Άλλοι επιλέγουν και αποφασίζουν για μας. Είναι μαχρωμένοι οι άλλοι να λύσουν τα προβλήματά μας, προφανώς. Δεν το κάνουμε όμως. Αίσθηση αδικίας που δεν μπορούν λύνουν τα προβλήματα, που είναι υποχρεωμένοι. Μετά προχωράνε στην αγανάκτηση ως ακραίο αίσθημα αδικίας. Και είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε το δικό μας δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο. Και κάνουμε κάτι προς το μέλλον. Λοιπόν. Από κάτω είναι η επιδραστική αντίληψη. Ελευθερία της επιλογής. Προσπαθώ από εδώ να μεταφέρω εδώ, ό,τι μπορώ. Η επιδραστική απόκριση στο ερέθισμα λέει μεταφορά προβλημάτων από τον κύκλο προβληματισμού στον κύκλο επιρροής. Πώς. Έχω συνείδηση, αίσθηση προσωπικής ευθύνης και το δικαίωμα. Αρχές αξίες, χαρακτήρα και κατανόηση ανάγκης. Η αυτεπίγνωση, γνώση ικανότητας, πάθος, πειθαρχία, η σοφία, φαντασία και ανεξάρτητη βούληση. Θα τονίσουμε και πιο κάτω, καλύτερα ακόμη πιο κάτω. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές εάν μέσα τους δεν έχουν έναν αναλύωτο πυρήνα το κλειδί για την ικανότητα να μας να αλλάζουν. Είναι για μετάβλητη αίσθηση το τι είμαστε. Τι επιδιώκουμε και ποιες είναι οι αξίες μας, όπως λέω. Μια προσωπική δήλωση αποστολής, στηριζόμενη στις σωστές αρχές, γίνεται ένα προσωπικό σύνταγμα, απόφαση ζωής. Ή η βάση για τη λήψη καθημερινών αποφάσεων. Παιδιά, έγινε μια έρευνα πάλι από την Jim Collins για τα λεγόμενα Golden Boys. Και λέει πώς είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα, λοιπόν, να φαλιαρίζουν τράπεζες ολόκληρες, να φαλιαρίζουν επιχειρήσεις ολόκληρες και από πάνω να βγαίνουν και κερδισμένοι. Λοιπόν, αυτό γίνεται, δεν έχουν αυτή την αμετάβλητη αίσθηση το τι είμαστε, τι επιδιώκουμε και ποιες είναι οι αξίες μας. Αντί να υπηρετούν, αυτοϋπηρετούν και οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Στην Αμερική προκάλεσαν τεράστια ζημιά και τεράστια καταστροφή τα Golden Boys και προβληματίζει πολλά τεχνικά στρώματα στην Αμερική πώς μπορούν αυτούς να τους περιορίσουν. Είναι έχοντας κατά μου το τέλος.
παραμένει αναλύον. Είναι αρχές, οι θεμελιώδεις αξίες, ο θεμελιώδης σκοπός, η προσωπική δύναμη της αποστολής. Ρώτησε κάποιος τι σημαίνει η προσωπική δύναμη της αποστολής. Όταν αποχώρησα από το Παπαστράτο, είχα ευκαιρία να δουλέψω κάπου πάρα πολλά λεπτά. Και εκεί η κόρη μου είπε, «Μαμά, λέει, δεν έχουμε ανάγκη από να ανεβαίνει με αυτό. Έχουμε ανάγκη να μας βοηθήσει να μείνουμε όρθιοι». Εκεί λοιπόν έκανα μια δήλωση αποστολής. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, ώστε όταν κλείσω το κύκλο της ζωής, να έχω κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να μείνουν νέοι άνθρωποι όρθιοι. Αυτό κάνουμε σήμερα. Η προσωπική δήλωση αποστολής έχει να κάνει με τον εαυτό μας και τι θέλουμε να είμαστε. Η άλλη πλευρά είναι αυτό που αλλάζει συνεχώς, η εκπαίδευση, η δημόσια. Λοιπόν, πολιτιστικές και λειτουργικές πρακτικές. Λοιπόν, συγκεκριμένοι στόχοι και στρατηγικές. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, είμαστε σαν καράβια χωρίς κυβερνήτη μέσα στη θάλασσα. Όπου αυτό λειτουργήσε, δεύτερες γενιές δεν υπήρχαν. Φαλερίσαν πύργοι ολόκληροι. Λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε αυτές οι θεμελιώδεις αξίες. Μπαίνουμε τώρα σε ένα πολύ πολύ δυνατό διάγραμμα, που είναι το COVID. Να πρέπει να είναι λίγο να σημειώσω και ο πώς είναι οι θεμελιώδεις αξίες. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πρόκειται η συνήθεια των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων του COVID. Σκοτώθηκε πριν 2 χρόνια πάνω στα βουνά στην Αμερική, σε μια πορεία εκεί που ποδήλωτο επί συναγερμό του σκοτώθηκε. Μάλλον δεν θα μπορούσε να μιλήσει και λογαριασμό του βγάλει το θάνατο. Θα έπρεπε εντάξει. Άρα, τι μας λέει όλοι. Αγαπητοί κύριοι, αυτό που θα κάνουμε όλοι μας, να διαπιστώσουμε πόσο εξαρτημένοι είμαστε. Και να δώσουμε μια μάχη για την ανεξαρτησία. Διότι αν δεν είμαστε ανεξάρτητα άτομα, δεν μπορούμε να έχουμε αλληλεξάρτηση. Και αν δεν έχουμε αλληλεξάρτηση, δεν μπορούμε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα. Το τονίζω ξανά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κόβε λέει ότι αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά, να έχουμε μια αλληλεξάρτηση, να κάνουμε πράγματα μαζί που κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του, αναγκαστικά πρέπει να διαπιστώσουμε πόσο εξαρτημένοι είμαστε. Και πρέπει να παλέψουμε για την ιδιωτική νίκη. Να γίνουμε ανεξάρτητοι. Και αφού θα παλέψουμε και είμαστε ανεξάρτητοι, να κάνουμε αλληλεξάρτηση. Να κάνουμε πράγματα που κάθε ένας δεν μπορεί να κάνει μόνος του. Όμως, το πρώτο, τι σημαίνει να είμαστε ανεξάρτητοι. Να είσαι εκτελεστικός, το εξηγήσαμε. Όχι αντιδραστική αντίληψη. Δεύτερο, ξεκίνα έχοντας κανονικό το θέμα. Δεν είναι κακό να είσαι τυχοδιώκτης και να σε βγάλει λεφτά. Αυτή είναι όμως η θεμελιώδης επιλογή που ξεκαθάρισε από τον εαυτό σου. Άρα, έχοντας κατά νου το τέρμα, η αποστολή, η θεμελιώδης επιλογή μας και προτεραιότητες βασικά. Όταν έχουμε το κατά νου το τέρμα, δεν φεύγουμε. Οι αξίες μας οδηγούν σε εκείνο το τέρμα. Δεν μας αφήνουν να ξεδρομήσουμε. Και αν δεν έχεις αρχές, δεν ξέρεις τόσο καθ' αυτό. Θα το δούμε πιο κάτω. Άρα, εδώ παιδιά, να βρεις τη φωνή σου. Η φωνή σου την βρίσκεις σημαντικό σκοπό της ζωής, ύπαρξης της ζωής σου, συνείδηση και αυτοπίκωση. Ας δούμε. Λέμε ότι κατανοούμε την ανάγκη.
έχουμε αίσθηση της προσωπικής ευθύνης και αίσθηση του δικαίου. Έχουμε την ανεξάρτητη βούληση για προσφορά. Επίδραση στο έρισμα και όχι αντίδραση φορτωμένη συναισθηματικά. Αυτό είναι το κομμάτι της συνείδησης. Το κομμάτι το από πάνω, το από άνω είναι θεμελιώδης αποστολή. Όραμα βασισμένο στην αποστολή με εικόνα του μέλλοντος, σκοπός, αξίες και στόχους. Και το τρίτο είναι αυτοδιοίκηση. Πάμε από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία και επιδιώκουμε την αλληλεξάρτηση. Προσπαθούμε να βρούμε το πραγματικό μας ταλέντο. Πού μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Αυτό δεν είναι προφανές. Εγώ είχα πάντα ένα πάθος για μουσική. Για να μην είμαι καλός μουσικός, να το βάλω. Είχα πάθος. Και πίστευα ότι είχα και ταλέντο. Μπορεί να είναι. Μπορεί και να είναι, δεν το ξέρω, αλλά δεν είναι προφανές. Πάντως, τη δουλειά που έκανα την 30 αυτή που πιστεύω είμαι επιτυχημένος, κανείς δεν πιστεύω ότι είχα ταλέντο. Υπάρχουν φίλοι μας εδώ που σε προχωρημένη ηλικία έχει ζει. Λοιπόν, πραγματικά φέραν εξαιρετικά υψηλά αποτελέσματα. Άρα, τρία βήματα για τον καθαρισμό των προτεραιοτήτων. Διαχείριση του παρόντος, βελτίωση του παρόντος και πρόβλεψη και δημιουργία του μέλλοντος. Η διαχείριση του παρόντος είναι θα management, διαχείριση. Η βελτίωση του παρόντος είναι management, όμως η πρόβλεψη και η δημιουργία του μέλλοντος είναι θέμα ηγεσία. Προφανώς θα πρέπει να πάμε στη δουλειά. Διαχείριση του παρόντος. Και πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα. Διαχείριση του παρόντος. Από την άλλη μεριά πρέπει να αφαιρώσουμε 20% του χρόνου μας. Πρόβλεψη και δημιουργία του μέλλοντος. Στις καθημερινότητές μας πρέπει να έχουμε ένα μίξ διαχείριση, επίγευση και ηγεσία. Η πρόβλεψη του μέλλοντος όμως έχει κάποιες τέσσερα χαρακτηριστικά. Είναι μόνο του μέλλοντος. Πρέπει να έχουμε σαφέστατα και στο κινητή. Πιο δύσκολη κρίση ότι ποια εικόνα του μέλλοντος θα έχουμε. Μπορούμε να την κάνουμε. Το δεύτερο, ποιος είναι ο σημαντικός σκοπός. Η αν ήταν ο σημαντικός σκοπός να έχουμε δουλειά διαβίου τα παιδιά μας, σήμερα μάλλον είναι ο σκοπός να ζήσουμε αξιοπρέπεια. Κάτι που βοηθίζει τη συγκίνηση. Άρα, βλέπουμε ότι ο σημαντικός σκοπός σας, οι αξίες που οδηγούν στο ταξίδι. Κοίταξε, σημαντικός σκοπός ο σημαντικός σκοπός παλιά ήταν, ήταν πάρα πολύ απλά, ήταν λοιπόν να έχω μια δουλειά, να σου αφήσω ένα λογαριασμό, να σου βάλω ένα αυτοκινητάκι, έτσι, να σου σώσω πλούτο, σήμερα τα δυο όλα θα καταρρεύσαν. Εάν έχω φαΐ να φάνε και αν στα επόμενα 30 χρόνια καταφέρω να ζήσω αξιοπρέπεια, είναι πολύ πράγμα. Άρα αυτό είναι ο σημαντικός σκοπός τώρα. Λοιπόν, το μέλλοντος είναι και να μην βγει ποτέ σαν το μυαλό μας. Λοιπόν, ζωή με αξιοπρέπεια. Πρόβλεψη και δημιουργία του μέλλοντος. Άρα. Και με τρεις σκοπούς. Η εικόνα του μέλλοντος. Ο σημαντικός σκοπός. Οι αξίες που οδηγούν το ταξίδι μας. Και με τρεις σκοπούς. Και αν δεν έχουμε με τρεις σκοπούς, δεν έχουμε πλάτη, δεν κάνουμε τίποτα. Απλά λέμε κούφια λόγια. Οι αριθμοί είναι αυτοί που δίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι αξίες. Ο Κόβεϊ λέει, ή αν θέλετε να δείτε το θαύμα της Αμερικής, κοιτάξτε πέντε χίμιδες, έτσι πως αλλάξαν την ανθρωπότητα. Bill Gates, Steve Jobs, Μαγκεντέλ και ένας ο άλλος. Οι οποίοι εγκαταλείψαν τα πανεπιστήμια γιατί τους άνθρωποι φοβερά αυτή η βραντύτατη κίνηση, έτσι. Εάν θέλετε
Λοιπόν, τις καταστροφικές συνέπειες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αξίες, όπως μια ομάδα συγχωρίας έχει αξίες. Τι δεν έχει όμως. Αρχαία δεν έχει. Κοιτάξτε τα Golden Boys, που αφήσανε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς σύνταξη. Και δεν φτάνει αυτό. Βγήκαν και λάδια που πάνε και λένε, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Όχι κύριε, έτσι είναι οι απαταιώνες, όχι η ελεύθερη αγορά. Βλέπετε, λοιπόν, στην τέτοια κοινωνία, δύο πράγματα. Άρα, οι αξίες είναι υποκειμενικές και οδηγούν τη συμπεριφορά μας. Οι αρχές είναι αντικειμενικές και οδηγούν τις συνέπειες της συμπεριφοράς. Σήμερα μιλάω με αυτοί όλοι και έλεγα τι ήταν αυτό που εδώ στο Φανάρι και στην τριγύρω περιφέρεια δεν βγήκαν απαταιώνες, δεν βγήκαν κλέφτες, δεν βγήκαν τίποτα. Δηλαδή, αργανικοί ανθρώποι πήραν παιδιά 12 χρονών στις πόλεις και κάνουν προπομπή. Παιδιά, οι αξίες είναι αυτές. Όχι, οι αρχές, οι αξίες όχι. Δεν είναι. Οι αξίες του χωριού είναι περιορισμένες. Οι αρχές όμως, οι θεμελιώδεις, η σκληρή δουλειά, η τιμιότητα. Λοιπόν, και μας φοράει τις αξίες, η οικογένεια ήταν αυτές που μας κράτησαν. Εκεί ακριβώς έρχεται ο Κόβε και λέει, παιδιά, αξίες χωρίς αρχές, οδηγεί τη σημαντική συμμορία. Οι αρχές μαζί της αξίας είναι ένα τεράστιο κόμμα. Οι αρχές είναι όπως ο φάρος. Δεν μπορείς να παραβλέψεις ούτε και να το μετακινήσεις. Μπορείς να πλησιάσεις ή να απομακρυνθείς. Να απομακρύνεις τον εαυτό σου από αυτό. Είναι σαν πηξίδα. Μια πηξίδα έχει ένα πραγματικό φορά που είναι αντικειμενικός και εξωτερικός που αντανακλά τους φυσικούς νόμους. Οι φυσικές αρχές σε αντίθετη με τις αξίες που είναι υποκειμενικές και εσωτερικές. Επειδή η πηξίδα αντιπροσωπεύει τον αληθινό μωρά, πρέπει να αναπτύξουμε τις αξίες μας στον αληθινό μωρά, που είναι οι αρχές. Έχουμε στο μωρά, ακολουθούμε την πορεία μας. Αυτές είναι οι αξίες. Οι αρχές είναι ο αληθινός μωράς. Τι είναι όμως αυτό. Διαφορά μεταξύ αξίες και πρακτικές. Οι αρχές είναι κατευθύντριες γραμμές για την ανθρώπινη διαγωγή που έχουν αποδεδειγμένα μακρόχρονη διαρκή αξία. Είναι θεμελιώδεις, ουσιαστικές, είναι αναντήρητες, διότι είναι προφανές. Τις αρχές δεν μπορούμε να τις παραβιάσουμε. Είναι αδύνατο να παραβιάσουμε τον νόμο. Μπορούμε να παραβιάσουμε τον εαυτό μας απέναντι στον νόμο. Αυτές οι αρχές, η φυσική αυτή νόμη, σχεδόν είναι ένα πείμα της ανθρώπινης κατάστασης, της ανθρώπινης φύσης, της ανθρώπινης συνείδησης. Όπως είναι η σχέση του δικαίου. Εργατικότητα, ακεραιότητα, εντιμότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αξίες. Θα σας πω τις αξίες που συνόδευσαν σε τα τελευταία 20 χρόνια του ζωή μου. Ίσως, πλάστα. Να είσαι παρόν τη στιγμή της αλήθειας. Όταν είσαι ψεύτης, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Για να μην είσαι ψεύτης, πρέπει να είσαι αρχές. Σκληρή δουλειά. Διαζύγει με τη μετριότητα. Όποιος δουλεύει μαζί μου το ξέρει. Έτσι, δεν θα έχουμε μετριότητα. Δεν σημαίνει ότι πάντα πιστεύουμε, αλλά ο στόχος μας εμείς είναι πάντα όποιος συνεργάζεται μαζί μου, διαζύγει με τη μετριότητα. Και αν κάνω μερικές φορές με τελειότητα, φροντίζω την επόμενη φορά να μην είναι σε καμία περίπτωση με τελειότητα. Διάκριση υψηλών, μεσαίων και χαμηλών αποδόσεων. Ανάληψη ρίσκου για την επίτευξη φαινομενικά του ακατόφλου. Δεν θέλουμε εκεί που σκανάρει. Θέλουμε πέρα από το μέλλον, να σπάσω το φράγμα, να πετύχω κάτι που ανέφερε. Αίσθηση της ταχύτητας και του επιγόντους. Η ομάδα πετυχάνει αποτελέσματα που κανείς δεν μπορεί να πετύχει μόνος του. Ταπεινοφροσύνη.
καταρμός. Πόσο ταπεινόφυλλο που ήταν αυτός αυτή η γυναίκα. Διαφορετικότητα. Δεν είναι εύκολο να αποδειχθείς ένα διαφορετικότητα. Όχι μόνο πρέπει να την αποδειχθείς, πρέπει να την επιδιώκεις. Διότι μέσα στην διαφορετικότητα βρίσκεται η σύνθεση. Λοιπόν, να σπάσεις το φράγμα. Σεβασμός της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του κάθε ενός ανεξάρτητα από την θέση, ισχύ, αρμοδιότητες και μόρφωσης. Αυτές ήταν δικές μας. Λοιπόν,
λέω, Σπύρο, ήταν η στιγμή της αλήθειας. Ίσως θα πάρουμε όλοι. Όλοι ήμασταν, αντιληφθήκαμε τι γίνεται. Θέλαμε να κάνουμε κάτι που δεν μπορούσαμε και το καταφέραμε. Θα σας πω μια δεύτερη. Ένας από τους πλούσιους μου συνεργάτες είχε αρρωστήσει, δεν το ήξερα. Περπατούσα στον δρόμο που έλεγε μια γυναίκα και μετά από κάποιες γυναίκες, γιατί δεν θέλετε να κάνετε μια μετατροπή στις μηχανές για να παράγουμε ένα προϊόν εξαγωγής. Λέω ότι ο Γιώργος του Παναγιώτη ήταν άρρωστος. Θα καθίσει στο σπίτι μου και θα το πει αυτό που έκανε. Και μου λέει, μα έχετε τον προϊστάμενο, ο οποίος είναι super expert, που είναι star. Ότι ο προϊστάμενος εκείνη τη στιγμή είχε πρόβλημα, δεν το ήξερα. Ανάθεσα λοιπόν σε αυτό το προϊστάμενο να προχωρήσει και βεβαίως δεν μπορούσε να καταφέρει. Και ότι είχε προβλήματα υγείας, η απόδοση του έχει πέσει χαμηλά. Αυτή πίστευα ότι εγώ πήγα να προωθήσω αυτό το προϊστάμενο, οι συνεργάτες μου. Βεβαίως τον άρεσε. Είμαι τότε στην Τουρκία και δηλώνω την παρέτησή μου. Άμα μάθω τη συνεχθήνη, τι σημαίνει αυτό, δεν θα μπορούσα να πάρω σύνταξη, θα είχα 50% για την αποζημίωση και θα έχω μια ολική καταστροφή για μένα. Ένας γέρης δεν σκέφτεται για την προσωπική του καταστροφή. Αλλά να την ευθύνη. Γιατί, εάν σκεφτεί και τη σημαίνει την προσωπική του καταστροφή, κατέστρεψε όλη την κουλτούρα. Έρχεται ο Νικόλας ο Φρόλος τότε που είναι σήμερα αντιπρόεδρος, μου λέει δεν τη δέχομαι. Νικόλα, του λέω τη δέχεσαι, τη δέχεσαι, το φεύγω. Γιατί, θα δηλητηριάσουμε όλη την κουλτούρα. Αυτό δεν είναι η στιγμή της αλήθειας. Η στιγμή της αλήθειας είναι όταν το μάθησα ότι εγώ παρελθήθηκα, η γυναίκα μου δεν το ήξερε, δεν ήταν παιδιά μου. Λοιπόν, κλειδωθήκα μέσα από την Κυριακή, ξέρετε ότι ο καρμός είναι φορεία. Κλειδωμένα. Κλειδωθήκαν μέσα, το σκορδοδοτούσε φαγητό από τα παράθυρα που έγινε έσω και την τρίτη το πρωί βγάλαμε το πρώτο κοντέινερ να φύγει. Συγγνώμη, αλλά με κάνει τρίχα η ανατοχή να το σκέφτομαι αυτό εκείνη τη στιγμή. Κλειδώθηκαν μέσα οι άνθρωποι για να μην φύγω. Η στιγμή τη αλήθεια, παιδιά. Η στιγμή τη αλήθεια είναι ένα δυνατό εργαλείο. Να το θυμάστε όλη τη ζωή σα. Κάποια στιγμή πρέπει να κρυθείτε αν είσαστε άξιοι των περιστάσεων ή δεν είστε. Στο μέλλον θα το χρειαστείτε, ειδικά εσεί στην ολέη. Στιγμή της αλήθειας. Δεν πρέπει να το βάλετε κάπου. Πάντα θα βρεθούν τριγύρω σας άνθρωποι, παιδιά. Να μαζευτείτε, να κάνετε μια κοφτιά και να σηκωθείτε πάλι ψηλά. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση χωρίς εμπιστοσύνη, παιδιά. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε εμπιστοσύνη χωρίς ακεραιότητα. Ούτε ακεραιότητα χωρίς αρχές. Είναι δεδομένο. Άρα, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να χτίσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Βασιζόμενοι στις αρχές, ζούμε σε μια κοινωνία, παιδιά, που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Όλοι μας. Δεν υπάρχει φαναριώτης να μην πήρε αξίες και αρχές. Είναι ένα όπλο τεράστιο που δεν είναι σε όλες τις κοινωνίες. Πρέπει τους παραπαππούδες μας, τους παππούδες μας, τους γονείς μας να τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να επενδύσουμε αυτές τις αρχές με αξίες. Εδώ πρόκειται για τον Μαρία Νεαρά Κοβή, ο οποίος έγραψε ένα εκπληκτικό έργο εμπιστοσύνη. Λοιπόν, άρα, λέει ο Κοβή, πρώτα ξεκινάς με τον εαυτό σου. Θέλει ποιότητα και αξιοπιστία. Είναι ένα φέρει κάτι. Το πρώτο που ρωτάς είναι ότι έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν φαντάζεστε τα τεστ που κάναμε πόσοι άνθρωποι δεν είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Το επόμενο ερώτημα είναι συνήθειες, συμπεριφορές και στάση. Το ερώτημα είναι, εγώ με πιστεύω ότι άλλοι. Ο Κόβε λέει ότι ξεκινάς από την προσωπική σου, εάν πιστεύεις τον εαυτό σου, εάν σου πιστεύουν οι άλλοι, εάν είσαι φέρε και άτομο, εάν σαν ομάδα και σαν κοινωνία εμείς είμαστε φαρέγγοι, εάν οι οργανισμοί μας είναι φαρέγγοι, παιδιά, πόσες φορές ακούσατε αυτό που κόβει έσχισε τα εκατομμύρια πωλήσεις αυτό το σημείο. Αποκλείεται αυτό.
αυτοί που έχουν λοιπόν την εξουσία στην Ελλάδα, να το ξέρουμε. Ποιες είναι οι προτάσεις του πολιτικού κόσμου να γίνονται σαν ομάδα, σαν άτομα πιο φερέντη, λοιπόν, τα προϊόντα μας να είναι φερέντη, αξιόπιστα, έτσι, και να είμαστε υπότιτλοι φερεντιότητας. Δεν υπάρχει. Άρα, παιδιά, όπως είπαμε πριν, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση χωρίς εμπιστοσύνη. Αυτό δεν μας πιστεύει κανένας, πώς θα έχουμε εμπιστοσύνη στην εμπιστοσύνη. Ούτε εμπιστοσύνη χωρίς ακαιρεότητα. Σήκαμε, το τελευταίο που ισχυρίζει ένας Έλληνας, ότι δεν έχουμε ακαιρεότητα. Ούτε ακαιρεότητα χωρίς αρχές. Άρα, όλος ο πύργος είναι ένας χάρτινος πύργος. Χωρίς αρχές, χωρίς αξίες, χωρίς εμπιστοσύνη. Εδώ είναι το δέντρο της εμπιστοσύνης. Κάτω είναι ακαιρεότητα. Μετά είναι ο σκοπός και η πρόθεση. Ποιο σκοπό έχουμε? Μετά είναι οι δυνατότητες που έχουμε και στο τέλος το αποτέλεσμα. Η ρίζα είναι ακαιρεότητα. Ο κορμός είναι ο σωστός σκοπός, ο κατάλληλος στόχος, το κατάλληλο πλάνο. Και αν αυτά είναι σωστά, θα αφήσουν κλαδιά οι δυνατότητές μας. Και αυτά τα πράγματα περιμένουν για ένα πιο κακό σενάριο. Πάλι λέμε, do I trust myself, πιστεύω τον εαυτό μου. Μην πιστεύουν οι άλλοι. Γιατί εκεί μας είναι τα γραμμάτα του ακέραιου χαρακτήρα, προσπαθώ τώρα που καθυστερήσαμε, είναι πολύ σημαντικό τα γνώσματα του ακέραιου χαρακτήρα, αλλά θα το περάσουμε. Δηλαδή, μπορείς να αγοράσεις τα χέρια ενός εργαζόμενου, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις την καρδιά του. Στην καρδιά του είναι που βρίσκεται ο ενθουσιασμός και η αφοσίωση του ανθρώπου. Μπορείς να αγοράσεις την ηλική του δύναμη. Δεν μπορείς να αγοράσεις τον εγκέφαλο του, εκεί βρίσκεται την λογικότητά του. Άρα, καρδιά ίσον ενθουσιασμός και αφοσίωση. Εγκέφαλος ίσον την λογικότητα. Οι συνήθειες προσδιορίζουν τον χαρακτήρα. Πρόσεξε τις συνήθειές σου, λέω, Πομπέι, διότι προσδιορίζουν τον χαρακτήρα σου, που αυτός καθορίζει τη ζωή σου. Όταν αρχίζεις και λες, υδραυλικός, έρχομαι σε 5 λεπτά, είμαι εκεί. Και το νερό τρέχει και εσύ την περιμένεις ακόμα. Όταν πηγαίνει πίσω βάζει ένα σκάρτο υλικό συνειδητά και σου κάνεις μια 1000 ευρώ, αυτές οι συνήθειες δημιουργούν συμπεριφορές και συμπεριφορές δημιουργούν στάσεις ζωής. Άρα, τι λέω. Είναι δύσκολο να ανέβεις υψηλότερα από το ψυχικό σθένος του χαρακτήρα σου. Ο χαρακτήρας σου αποτελεί το θεμέλιο για τη ζωή σου. Και για να αλλάξεις τη ζωή σου, θα πρέπει να αλλάξεις τον χαρακτήρα σου. Και τον χαρακτήρα σου αλλάζεις συνήθειες, συμπεριφορές, στάσεις. Θα πρέπει να προσέξουμε στις συνήθειές μας να είναι τέτοιες που να πιστεύουν οι άλλοι. Εδώ είναι το διάφορο. Το διάφορο. Τι λέει το διάφορο, το διάφορο. Επάνω, μάλλον το πάω από εδώ, ζώνη του εαυτού μας. Είναι αυτό που βλέπουμε εμείς στον εαυτό μας και αυτό που
Οι άλλοι και δεν γνωρίζουν εμείς. Και κάτω είναι αυτό που δεν γνωρίζουν ούτε άλλοι ούτε εμείς. Όταν ψάχνουμε τον εαυτό μας, κοιτάμε να παρακινήσουμε, να κινήσουμε την μπάλα προς μια κατεύθυνση ή στην άλλη. Δηλαδή, οι άλλοι να βλέπουν περισσότερα από εμάς και εμείς να βλέπουμε περισσότερο τους άλλους. Εκεί μέσα βρίσκεται και το μοναδικό μας ταλέντο. Το εαυτό μας, οι δυνατότητές μας. Ποιο πίστευε πριν 40 χρόνια, εγώ θα μπορούσα να γίνω καναλόγος. Εάν ρωτήσεις όμως 10 άτομα, τι θα γινόμουν, θα σου λέγανε ότι θα γίνει μουσικός. Και όταν έγινε μουσικός, έγινε μηχανικός. Και είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό, αλλά δεν είναι προφανές το μοναδικό ταλέντο. Αναζητώντας τα λέντα και ηγέτες. Λοιπόν. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν αναλέητο και σε έναν σκληρό και αναλέητο πόλεμο που έχει να κάνει με τα πέντε κοινωνικά δεδομένα και με την οικονομία. Και θα είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Τα αναμενόμενα θέματα δημιουργούν ένα τυχείο. Για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, χρειαζόμαστε ικανούς στρατηγούς. Με εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες. Αυτή η στρατηγική είναι δυσέβρετη. Ήταν πάντα δυσέβρετη. Από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Άρα και τι στρατηγικούς χρειαζόμαστε και πού θα τους βρούμε, προκειμένου να κερδίσουμε το συγκεκριμένο πόλεμο με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα. Ο Μπράνσον έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Λέει, θα τον βρει στην παραλία. Θα τον βρει στο χωράφι μου. Θα τον βρει στο διπλανό μπαρ. Θα τον βρει στο σταθμό. Θα τον βρει στο τρένο. Θα τον βρει παντού. Θα τον βρει στην ποδοσφαιρική ομάδα. Θα τον βρει όπου υπάρχει κοινωνική δραστηριότητα. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε διαφορετικά να βρούμε αυτά τα ταλέντα που δεν είμαστε ειδικοί. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε αυτοί όμως. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες μελλοντικές προκλήσεις, η κοινωνία, οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις αναζητούν τους μελλοντικούς στρατηγούς στους νέους ανθρώπους με σπάνιες ικανότητες οι οποίες διαθέτουν τον δυναμισμό του ηγέτη που θα μελετήσει βαθιά την κοινωνία και τον ανταγωνισμό. Θα δημιουργήσει ένα όραμα. Θα καθορίσει τη στρατηγική του, θα αναζητήσει τους πόρους, θα δημιουργήσει μια ομάδα νίκης, θα καταπιεί το φόβο του και θα το κάνει. Ρώτησε ένα μαλλιό πολεμιστή, φοβήθηκε στον πόλεμο, κύριε μη γελιέσαι, πολύ φοβάται τον πόλεμο. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι ελέγχουν αυτό το φόβο. Το θέμα δεν είναι εγώ, το βάζει. Το θέμα είναι να ελέγξει αυτό το φόβο. Το θέμα είναι να τον ελέγξει το φόβο. Να ελέγξει το φόβο. Αυτού του είδους άνθρωποι συχαίνονται τη στήρα αντίδραση, διότι είναι από τη φύση τους επιδραστικοί. Ασκώντας βαθιά επιρροή στην επίλυση μικρών και μεγάλων προβλημάτων. Αυτόν τον γέροι άνθρωποι τον ακολουθούν. Γιατί όμως τον ακολουθούν. Είναι αξιόπιστος και ξέρει πώς να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Ευθυγραμμίζει αυτά που σκέφτεται με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει μέσα σε ένα περιβάλλον κρυστάλλινων αξιών. Εφαρμόζει διαδικασίες, συστήματα και δομές ώστε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αποδώσουν. Αυτού του είδους οι ηγέτες έχουν πάθος για τα αποτελέσματα, επιδιώκοντας τον έφυγο. Είναι ταπεινόφρονες, αλλά και συγχρόνως φιλόδοξοι. Όταν έχουν επιτυχίες, τις μοιράζουν στους ανθρώπους τους. Ενώ όταν αποτυγχάνουν, πηγαίνουν στον καθρέφτη να δουν τον φταίχτη. Συχαίνονται την ισοπαίδωση.
ξεκάθαρο διαχωρισμό και διάκριση μεταξύ υψηλής, μέτριας και χαμηλής απόψης. Όταν κάποιος δεν έχει την απαραίτητη ικανότητα, του δίνουν και άλλη ευκαιρία. Όταν όμως κάποιος δεν έχει τις ζητούμενες συνήθειες, στάσεις και συμπεριφορές, του δίνουν την πόρτα χωρίς άλλη ευκαιρία. Σε αυτά που λέω θέλω να κρίνουμε λίγο το περιβάλλον που ζούμε. Πού θα τους βρούμε αυτούς τους ηγέτες, τα είπαμε. Όπου υπάρχει και μια δραστηριότητα. Μην τον ψάχνετε σαν κάποια στιγμή. Εκεί θα βρείτε. Αν δούμε, θα βρείτε πολύ μεγαλύτερους ηγέτες, πιθανόν κάτω εδώ στα χωράφια. Πρέπει να τους συνεργηθήσουμε δυνατικά. Τα τρία έπτυ ηγέτη. Μήνυμα που μεταδίδει με αυτά που λέει ο ηγέτης. Μοντέλο που παραδειγματίζεται με αυτά που πράττει. Μηχανισμούς που, που καθιερώνει για να μπορούν οι άλλοι να αποδώσουν. Ο ηγέτης, υπάρχουν δύο ηγέτες. Ο ηγέτης υπηρέτης και ο ηγέτης αυτοϋπηρέτης. Λοιπόν, ο ηγέτης υπηρέτης βλέπει το μέλλον. Εμπλέκει και εξελίσσει τους άλλους. Ανακαλύπτει συνεχώς. Δίνει αξία στα αποτελέσματα και στις σχέσεις. Βιώνει τις αξίες. Η δουλειά του ηγέτη δεν μπορεί κανείς να την μεταβιβάσει. Δεν πρέπει να την μεταβιβάσει. Η δουλειά του ηγέτη, όταν μπαίνει πρώτο στο γραφείο του, εκτός από την καθημερινότητα, πρέπει να δει τι θα κάνει για την επέτυχη των ανθρωπίνων και την δυνατότητα. Προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να σκανάρουν επιδραστικά ένα από τα ορίζοντα. Πρέπει να τους βοηθήσει λοιπόν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, τις δυνατότητές τους. Να κοιτάξει ποια είναι τα μοναδικά ταλέντα. Πώς μαζί μπορούν να κάνουν πράγματα που κάτι άλλο θα κάνει. Ο ηγέτης όμως μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, να κάνει την λογική δημιουργία. Τι είναι η λογική δημιουργία? Δημιουργούμε δύο φορές. Η λίστα να χτίζει ένα σπίτι, πρώτα το χτίζει στο μυαλό της. Το βάζει κανένα θέση. Τριζιάστηκα, δίνει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Πρέπει να χτίσει λοιπόν, ξέρει τον άλλο. Όταν οι άνθρωποι έχουν για οποιοδήποτε παράλογο στόχο, παραλογό στόχο, πέρα από τον ορίζοντα, δημιουργήσει την νοητική δημιουργία, τότε οι άνθρωποι λοιπόν φεύγουν από την εβεβαιότητα, από τη φοβία και μπαίνουν μέσα σε γνωστά μονοπάτια. Σε ένα project, παιδιά, όσο είναι καινοτομικό να είναι, δεν είναι ποτέ σε 100% ανέφερο. Εάν πω πολύ, είναι το 20%. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα τη λογική δημιουργία, το 80% το έχουμε. Πώς το έχουμε, γιατί το έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, και θα έχω το 20% να μας απασχολεί. Είμαι σίγουρος, η πράξη μου αυτό λέει, ότι ελάχιστα θα χρειαστεί να κάνει ο ηγέτης και άλλο από μόνο του. Αλλά η νεολογική δημιουργία δεν είναι η δουλειά των ανθρώπων. Είναι η δουλειά του ηγέτη. Να αυξήσει τις ικανότητες των ανθρώπων και να δημιουργήσει αυτό το αρχιτεκτονικό σχέδιο, την πρώτη δημιουργία ή το χάρτη, όπως λέω πολύ. Το χάρτη που θα πάει από εδώ, εκεί, που εκεί είναι το ανέφερο. Οι ηγέτες επιτελούν τέσσερις λειτουργίες. Αμφισβητούν τις επιστάμενες καταστάσεις και τα κατοκατεστημένα. Μετασχηματίζουν, άρα το πρώτο, αμφισβητούν τις υφιστάμενες καταστάσεις. Ένας ηγέτης δεν είναι ηγέτης, είναι manager όταν δεν αμφισβητεί το κατεστημένο. Μετασχηματίζουν τους οργανισμούς και αλλάζουν κατεύθυνση. Διατυπώνουν όραμα και δημιουργούν μια κουλτούρα αξιών. Ενδυναμώνουν τους ανθρώπους και ασκούν επιρροή να τους ακολουθούν.
Οι ηγέτες είναι εκείνοι που κάνουν το σωστό. Οι managers είναι εκείνοι που κάνουν κάτι με τον σωστό τρόπο. Επαναλαμβάνω. Οι ηγέτες είναι εκείνοι που κάνουν το σωστό. Οι managers είναι εκείνοι που κάνουν με τον σωστό τρόπο. Ο ηγέτης υπηρέτης ακούει, κατανοεί, συναισθηματικά, θεραπεύει, έχει επίγνωση, πείθει, αντιλαμβάνεται, προνοεί, διαχειρίζεται, είναι δεσμευμένος έναντι της ανάπτυξης των άλλων. Στηρίζει την ομάδα, διότι η ηγεσία έχει να κάνει με την ψυχή. Έχει να κάνει με το φιλότοπο. Έχει να κάνει με τη δέσμευση του άλλου να συμμετέχει σε κάτι μεγαλύτερο. Παιδιά, τα 21 γνωρίσματα των δυσέβαλων και εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων που έχουν τον δυναμισμό του ηγέτη να υπηρετούν και όχι να αυτοϋπηρετούνται, πώς βγήκε. Πάρα πολύ απλά. Πάρα πολλοί φίλοι μου ρωτούσαν, Λαύρο, τι πρέπει να ξέρω τα παιδιά για να μπορούν να μείνουν τα βροβουλιά. Αυτό έγινε ένα τεστ. Και όταν το έγραψαν κάποιοι, από τα 100% πήγαν 16%. Σήμερα τα ίδια άτομα είναι στο 80%. Λοιπόν, σε μια πενταετία. Κάποιος μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει, παιδί, έχω τρελαθεί. Από το 16% τι που με κάνω. Να επιμείνεις το λέω. Και όταν επιμείνεις και δουλεύεις χαιρά πάνω στον εαυτό σου, θα δεις που θα φτάσεις. Ναι, μην περιμένεις σήμερα γι' αυτό, γιατί αυτές είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ας το δούμε όμως. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί οι κανόνες είναι σημαντικοί, πολύ σημαντικοί, διότι έχουν διαχρονικότητα. Ο Ραμσής Ωμέγα έψαχνε τέτοιους ανθρώπους. Στη Ρώμη ψάχνουν ακριβώς τέτοιους ανθρώπους. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε τέτοιους ανθρώπους απέναντι. Έκανα μια δουλειά 6 ημών για να βγουν αυτοί οι κανόνες. Δεν έχει να κάνει με το σήμερα, έχει να κάνει με το σήμερα και με το χθες. Άρα σπάμε. Ευστροφία. Ακεραιότητα. Γιατί είναι τόσο σημαντική η ακεραιότητα. Γιατί πάρα πολύ απλά τον κόσμο δεν το δουλεύει πάντα. Και πραγματικά σου λέει οι ηγέτες έχουν ακεραιότητα. Ευστροφία. Δημιουργική ενεργητικότητα είναι την εκραγή. Μπράτσο. Τι ανθρώπους ψάχνει, σου λέει Μπράτσο. Άλλοι ψάχνουν τους ανθρώπους που έχουν ενεργητικότητα ή την εκραγή. Πάθος με πείσμα για μετρήσιμα αποτελέσματα. Παιδιά, υπάρχει μια παραξήγηση εδώ στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που πιστεύουμε εμείς. Είναι αυτά που βλέπουμε την τρίτη για μας. Και βάλτε το κάνα στο μυαλό σας. Όποια και να είσαστε, όσο και ψηλά να είσαστε, αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε την τρίτη και όχι εσείς. Είναι ζώο. Αυτό είναι όμως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι φιλόδοξοι. Με όραμα, βασισμένοι στις αρχές και αξίες. Πρόκειται για ταλέντα να επιτυχώνουν στόχους που οι άλλοι δεν μπορούν. Έχουν την αδυναμικότητα του ηγέτη να επιτυλέχουν στόχους που οι άλλοι δεν μπορούν καν να δουν. Το ταλέντο επιτυχαίνει έναν στόχο που οι άλλοι δεν μπορούν. Ο ηγέτης επιτυχαίνει στόχους που οι άλλοι δεν μπορούν καν να δουν. Εστιάζω στα βασικά, λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, το σημαντικό σκοπό και την εικόνα του μέλλοντος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πείσουμε κανέναν. Λοιπόν, θετική στάση. Βλέπω το ποτήρι μου σε κεφάλι. Τηρούν τις υποσχέσεις τους και δεσμεύονται απέναντι στον εαυτό τους και σε τρίτους.
πρόκειται για εξαιρετικά θερέγγια και αξιόπιστα άτομα που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Είναι πειθαρχημένα άτομα, με πειθαρχημένη σκέψη, πλάνο και εκτέλεση. Έχουν καθαρή σκέψη και εύκολα κατανοητή από τρίτους. Είναι μαζική παίκτης. Έχουν αστέρι στη δίψα να μαθαίνουν διαρκώς. Επιτυχάνουν το τετράπτυπο διαχείριση, ηγεσία, επιχειρηματικότητα και προσωπική ζωή. Παίρνει κάποιο που μου λέει: μα κύριε Λάβρο, τι πράγματα είναι αυτά που γράφει. Είναι δυνατόν να είμαστε συγχρόνως manager, επιχειρηματίες, έτσι, να έχουμε διαχείριση, ηγεσία, επιχειρηματικότητα και προσωπική ζωή. Ένα σύλλογο του Κοκακόλα λέει: έχει 4 παλάκια σε χέρι. Οικογένεια, δουλειά, φιλία και ένα ακόμα θα δούμε αργότερα. Εάν τα τρία η δουλειά είναι από λάστιχο, όταν πέφτει στη σκοπή, τα άλλα τρία, εάν πέσω θα σπάσω. Θέλουμε και τα τέσσερα παιδιά και εσείς οι νέοι να το θυμάστε πολύ καλά. Έπειθα έναν εκεί στη Λαϊκή, του λέω πάρε το γιο σου να πουλήσει πορτοκάλια. Το κατάλαβες, πάρε να πουλήσει πορτοκάλια. Για την γυναίκα μας. Άσου να πηγαίνει να ψωνίσει. Να δει όλο το κύκλωμα, τα αποθέματα. Μα δεν θέλει να γίνει μηχανολόγος. Θα γίνει ένας άριστος μηχανολόγος όταν γίνει ένα άριστος έργος. Λοιπόν, α, ξανά. Είναι. Θέλουμε να διαχειριζόμαστε σωστά τα πράγματα. Να σκανάρουμε πέρα από το τέλος να κυλεύουμε νέα πράγματα. Να έχουμε επιχειρηματικότητα να πουλάμε και να βρούμε κέρδος από κάτι και να έχουμε και προσωπική ζωή. Παιδιά, ίσως έχουμε αντίληψη λέει και τα τέσσερα. Είσαστε απλά θύματα όταν δεν έχετε προσωπική ζωή. Γιατί δεν ανταλαμβάνετε την κοινωνία, δεν ανταλαμβάνεστε στο περιβάλλον έξω. Απ' την άλλη, παιδιά, όσο καλή τεχνοκράτηση αν είσαστε, αν δεν είσαστε, έτσι. Δεν μπορείτε αυτό που λέτε να το πουλήσετε σε ανθρώπους που έχουν κέρδος, έχουν όφελος και να μην και κέρδος για εσάς. Ανέφικτο. Όχι. Δύσκολο, ναι. Δεξιότητες, γνώση, ικανότητα να κάνω τα πράγματα να συμβαίνουν. Κοινωνική ευαισθησία. Θέλω να προσθέτω αξία στους ανθρώπους και να συμμετέχουν σε κάτι που έχει νόημα και να αξίζει τον κόπο. Έχουν συναισθηματική νοημοσύνη να κατανοούν τους άλλους βαθιά. Δίνουν σκληρή μάχη να δημιουργούν και να διατηρούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Πρώτα προσπαθούν να κατανοήσουν βαθιά και στη συνέχεια προσπαθούν να γίνουν κατανοητοί. Οι περισσότεροι παιδιά που μιλάμε, ηγέτες, πρώτα θέλουν να τους κατανοήσεις. Λάθος. Πρώτα πρέπει εκείνοι να κατανοήσουν και μετά να γίνουν αυτοί οι άλλοι να γίνουν αυτοί οι κατανοητοί. Το τελευταίο, το 21, έχω να στοχίσει περισσότεροι ηγέτες. Γιατί διαχειρίζονται προβληματικά τις εντάσεις, τα παράδοξα και τις εισάχθειες. Οι περισσότεροι ηγέτες κάναμε εκεί. Είναι 21 κανονικά. Λοιπόν, εάν ξεκινήσει από εσάς τους νέους, εάν βγάλετε 20% θέση στην πολύ τυχερή. Εάν δουλέψει μεθοδικά σε 3 χρόνια θα φτάσει 60%. Και τότε σα δίνω από τώρα εγγύηση ότι θέλετε, ότι θα βρείτε δουλειά. Γιατί είναι αυτά σπάνια θέματα. Αυτού του είδους ηγέτες είναι πολύ, πολύ, πολύ σπάνια. Δυστυχώς όμως, εάν έκανε από αυτά,
σχολά μου που ζούσαν του Ισιοπάρχου, όπως να κάνω τίποτα, σήμερα δεν θα, δεν θα ήταν εκεί. Άρα δηλαδή, φρόντισαν να επιμελώσουν να μην σύγχρονα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα, το πρώτο που κάνει να αναπτύσσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, περιγκαιότητας και αξιοπιστίας. Λοιπόν, τι λέξεις, ε? Κλίμα εμπιστοσύνης, περιγκαιότητας, αξιοπιστίας. Πραγματικά μπορούμε να γελάσουμε για την Ελλάδα. Το πολύ πέντε παρά τις αξίες. Όλα με ξεκάθαρη εικόνα του μέλλοντος, σκοπό και αξίες που οδηγούν τη συμπεριφορά. Ξεκάθαρη κατεύθυνση και στρατηγική, βασιζόμενη στην παγκόσμια αγορά. Ό,τι και να κάνουμε. Μου λέει ένας δημόσιος υπάλληλος, την Ελλάδα μου λέει, έχουμε εμείς ευκαιρία να ξεχωρίσουμε. Όχι μόνο έχουμε, εγώ είμαι απολύτως σίγουρος ότι αν θέλανε, οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα έχουν φιλότιμο και θα μπορούσαν να κάνουν θάρρο. Αλλά θα έπρεπε να φτιάξουμε περιβάλλον υψηλής απόδοσης. Εάν φτιάξουμε περιβάλλον υψηλής απόδοσης, πάρα πολλοί φελοί που είναι προϊστάμενοι τους, διαδικασίες, συστήματα, δομές, αξιολογήσεις, θα έχουν καταρρεύσει. Και θα έπρεπε να στήσουν κάτι σωστό. Συστήματα, δομές και διαδικασίες. Ξεκάθαρος χρόνος και αρμοδιότητες. Υπάλληλοι άνθρωποι με ταλέντο, ενεργητικότητα, δημιουργικότητα και αποτελέσματα. Και πάθος και αποτελέσματα. Ευθυγράμμιση αξιών. Ξεκαθάρισμα και συμφωνία με τους ανθρώπους, τι περιμένουμε από αυτούς. Να ξεκάθαρη περιγραφή με μετρήσιμους στόχους, νομοδιάγραμμα και προεπιλογισμό. Κάποια στιγμή αυτό, ξεκάθαρος στόχος, λίγο από δύο κάτω, δύο συνεργάτες μου, καπά. Ένας από αυτούς τα προϊστάμενα και έτσι μου λέει, τι δεν λέω, ποιοι είναι οι στόχοι, τι είναι συμπελάτησο. Αλλά πρόσεξε, με τον πελάτη σου θα καθίσει να δεις. Οι άλλοι πελάτες, στην παγκόσμια αγορά, ποιοι είναι η κορυφή και θα έρθουν με την κορυφή να συμπελάτησουν. Λοιπόν, μου έφερα κάτι στόχο, είχε πήγει στο μάρκετινγκ και θέλω να σου χειριστεί τι είναι. Θα πω πόσο χειριστή μου κρίνει. Αυτό σε πλέσει, αυτό μου πλέσει. Μου λέει, μου έλεγε αργότερα, εάν το έπρεπε να εκτιμούσε τόσο πολύ, θα ήθελα να μου ξεκεφάλει. Παιδιά, όταν πήγα στο χειριστή, τον έλα εδώ, τις 5 ώρες το πρωί, δούλεψε πια. 140 μονόματα. Με 140 μονόματα, 140 φορές έτσι να κάνεις, δεν θες παραπάνω. Όταν πήγαμε στο μάρκετινγκ, του πήρε, πήγαμε κάπου εξηλάμια, νομίζω. Όχι, στυλάκι. Και τον άλλο σου δίνω υψηλή απόδοση. Τι λες να πει, είσαι καλά. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω, και εγώ έχω και πολλά τρεις σκούτες. Τι να το κάνω. Όταν λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο πήγε στο πελάτη του, στο μάρκετινγκ, στο άλλο άτομο, κάθισαν να συζητήσει μαζί και είδαν το παγκόσμιο επίπεδο, σπάσαν όλα τα ρεκόρ στις αποδόσεις. Μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες. Αυτό είναι μετά που έφυγα, για να πρώτη στην Ευρώπη. Στις αποδόσεις του. Γιατί βλέπει πια την αγορά. Άλλοι κρίνουν τα αποτελέσματα αυτών. Και αυτή η φάση αυτών των αποτελεσμάτων κάνει την υπερβάση. Ο πύχη σύγκριση των αποτελεσμάτων, παιδιά, είναι η παγκόσμια αγορά. Όχι την Ευρώπη. Ούτε το έχω φανάρι. Ούτε το τριγύρω. Είναι η παγκόσμια αγορά. Αυτή μα κάνει να είμαστε επιτυχημένοι και αυτή μα είναι. Ή δεν είμαστε επιτυχημένοι. Όσο και μικρά να είναι, αυτό είναι. Ότι ένας οργανισμός, παιδιά, και τελειώνω τώρα, ότι ένας οργανισμός, σε έναν οργανισμό οι άνθρωποι που κάνουν τη μεγάλη διαφορά, είναι μύθος και αυταπάτη. Οι άνθρωποι που δεν κάνουν τη μεγάλη διαφορά, σε καμία περίπτωση. Οι σωστοί άνθρωποι. Άρα, και είναι σωστή άνθρωπη. Η κατάλληλη άνθρωπη. Είναι η απόδοση έχει να κάνει με το περιβάλλον της έτσι απόδοσης τα πήγωνα. Έχει να κάνει με την αξιοπιστία ανθρώπων,
έχει να κάνει με την ικανότητα των ανθρώπων και έχει να κάνει με τη δυνατότητα των ανθρώπων και των οργανισμών να αλλάξει. Οπότε, για να ζητήσουμε από τους ανθρώπους και για να είναι προοδευτική, πρέπει να εξετάσουμε πρώτα λίγο την ψηλή περιβάλλον ψηλής απόδοσης. Να εξετάσουμε ότι μέσα στην ομάδα έχουμε εξωτερικούς ανθρώπους. Πόσα σάπια μήλα είναι μέσα που θα επηρεάσουν τους άλλους. Και τι θα κάνουμε αυτά τα σάπια. Σάπια μήλα εννοώ ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στάσει συμπεριφορά και συνήθειες κατάλληλες λοιπόν, για να δέσουν την ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, θα σταματήσουμε τώρα εδώ. Δεν θα συνεχίσουμε. Είχαμε μερικές σκέψεις ακόμη. Γιατί τράβηξε λίγο παραπάνω. Ήθελα να είμαι λίγο πιο αναλυτικός από την προηγούμενη φορά. Ακούω, λοιπόν, συγγνώμη να σας κούρασα. Προσπάθησα να μαζέψω όσο μπορούσα να δώσω το πνεύμα που πρέπει από αυτό το σεμινάριο. Μια δουλειά η οποία ήταν για ένα σεμινάριο 4 ημερών, έτσι προσπάθησες να τα πεις μέσα σε μια μισή ώρα. Έτσι, πράγμα το οποίο αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει, αλλά ωστόσο όμως έδωσε ένα πλαίσιο, έναν ερεθισμό και από εκεί και πέρα όποιος θέλει, όπως είπε ο ίδιος ο Λάμπρος, μπορεί να καθίσει μαζί του ήδη και αύριο και μεθαύριο το πρωί, οποιαδήποτε ώρα μπορεί να καθίσει εδώ, να έρθει με τον Λάμπρο εδώ, να μιλήσουν πιο διεξοδικά για οποιοδήποτε σημεία που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι αυτό το αντικείμενο που ακούσατε το διδάσκει ο Δημήτρης Σουμπουλατάς, λοιπόν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι από τα διεθνή ονόματα, έχει γράψει δεκάδες βιβλία, έτσι, και επικαλυπτόμαστε σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, σε κάποιους τομείς δεν επικαλυπτόμαστε, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος ο Δημήτρης Σουμπουλατάς έχει τις ίδιες πηγές που έχω εγώ, γιατί δεν υπάρχουν πάνω από 100 άτομα στον κόσμο που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Λοιπόν, και πραγματικά έχει πάρα πολύ δυνατά σημεία. Όποιος θέλει πάλι να εμβαθύνει, έχει την παρουσία στη δικιά μου, μπορεί να δώσει όσο υλικό θέλει. Όποιος θέλει πάλι να συζητήσει για την επιχείρηση και τη δουλειά από κάποιο πλήση και να το συζητήσουμε αυτό, μην επιφυλασσόμαστε. Είμαι έτοιμος για τις ερωτήσεις. Έτσι, ένα λεπτό για να δώσω το πλαίσιο λίγο της κουβέντας. Η εισήγηση του Λάμπρου μπορεί να είχε κατά νου κυρίως τα επιχειρηματικά στελέχη και τα στελέχη της ηγεσίας των επιχειρήσεων. Αλλά ωστόσο όμως, κατά τη δικιά μου το γνώμη, αγγίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να αναλάβει καινοτόμες πρωτοβουλίες σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε σφαίρα της κοινωνικής, συνδικαλιστικής, πολιτικής ή οποιασδήποτε άλλης ζωής. Από αυτή τη σκοπιά θα έλεγε κανείς ότι οι αξίες και οι αρχές του ηγέτη μπορεί να είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικές και για τον ηγέτη μιας επιχείρησης, μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης, αλλά και για τον πρόεδρο ενός πολιτιστικού σωματείου, το διοικητικό συμβούλιο ενός πολιτιστικού σωματείου, τον ηγέτη ή το συμβούλιο, το εργατικό συμβούλιο, το συμβούλιο ενός εργατικού σωματείου, ενός εργατικού κόμματος ή οποιοδήποτε άλλο φορέα. Συνεπώς, ουσιαστικά ο Λάμπρος και την εισήγησή του ανέδειξε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ο ηγέτης. Εγώ σε ένα-δύο σημεία θα ήθελα να σταθώ στην εισήγηση. Το είχα κάνει και όταν είχε έρθει και στο φιλοσοφικό σχολείο στην Καλυθέα και έκανε την εισήγησή του. Δεν θεωρώ ότι είναι κτηνώδες δεδομένο ο υπερπληθυσμός της γης. Είναι μια παλιά ιστορία αυτή, από τα χρόνια του Μάλθους, του 18ου, 19ου αιώνα. Δεν θεωρώ δηλαδή παραδείγματος χάρη ότι ο πληθυσμός, και τότε ο Μάλθους έλεγε όταν ο πληθυσμός στη Δύση ήταν 1 δισεκατομμύριο, ότι είναι υπερπληθυσμός. Και τώρα λέμε με σημερινούς όρους ότι τα 6,5-7 δις είναι υπερπληθυσμός. Εγώ μπορώ να σας πω ότι και 100 και 200 δισεκατομμύρια να γίνουν οι άνθρωποι, πολύ καλά χωράει σε όλη την ανθρωπότητα. Συνεπώς, ο υπερπληθυσμός είναι ένα
ούτε 60, 600 δισεκατομμύρια και παραπάνω αυτός ο πλανήτης. Συνεπώς δεν είναι πρόβλημα και δεν είναι κοινότητας πρόβλημα για μένα. Και αυτό είναι η ιδεολογική και πολιτική και αν δεν είναι και επιστημονική θέση. Μια και πολύ κατηγμένο να δουλέψει δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια ανθρώπους σε αυτός ο πλανήτης. Αρκεί να γίνει σωστή χρήση και εκμετάλλευση των πρωτοπαραγωγικών πηγών και μια δική κατανομή. Έτσι, στέκομαι σε αυτό μονάχα για να δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα και άλλοι να ρωτήσουν και να τοποθετηθούν. Έφυξε πάρα πολλά όλα από τους συνεργούλες, πάρα πολλά θέματα, όποιος θέλει, με σύντομες ερωτήσεις, με σύντομες παρεμβάσεις να τοποθετηθεί. Πολλά από ο ρόλος και όσο δεν το ξέρουμε, τα γραμματέας παλαιότητα της κοινότητας. Εστίασα σε έννοιες κλειδιά και λέξεις κλειδιά, ηγέτες, αξίες και εμπιστοσύνη, κρίση. Ο ηγέτης και η διευρύ αιτία του όρου είναι πρόσωπο χαρισματικό και το χάρισμα είναι αμφίσιμο, προέρχεται από το αμφίσιμο του ιερού. Είναι μυστέριον τρανέντρο εκφραστικός. Τι σημαίνει αυτό? Και εγωιτευτικό, αλλά και συγχρόνως καταστατικό. Ηγέτης θα διοχείται. Έτσι έδειξε την άλλη πέρα. Αλλά η πραγματική ηγέτης καταφρόσωπης της ιστορίας των Ντόιντε ήταν της αξιολογικής εποχής. Ακούστε τα ονόματα. Σοκράτης. Στη Μέση Ανατολή. Προφήτης του Ισραήλ. Πάμε στην Περσία. Ζαρατούστρας. Πάμε στην Κίνα. Κονφούκιος Λάο Τσέ. Και οι Ινδοϊστές μυστικοί. Και ήταν όλη την αξιολογική εποχή, 5ο και 4ο αιώνα. Και ήταν όλο το βόρειο μυστέριο. Αυτή είναι η πραγματική ηγέτηση της Ευρώπης. Αυτή είναι η μίσορη. Η ελάσσορη ηγέτηση κατά τον Έλληνο, χθε που όλα φέραμε εδώ πέρα, είναι αυτή που νομίζω ότι γράφουν την ιστορία. Όπως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ήταν ο Κέσσαρ. Ο Κέσσαρ ήταν ενίγμα ανθρωπιάς και κακουργίας. Ήταν η τέλεια προσωπικότητα μετά από τον Κέλλη κατά τον Τσάτσο. Δηλαδή και αυτό λένε αμφίσιμο. Αυτή είναι ελάχιστη. Τώρα, ωστόσο, ο λάθος σου πρέπει να το πάει στο επιχειρηματικό τομέα πραγματικά. Προσέξτε όμως. Αυτό είναι ο λεγόμενος εργαλειακός πολιτισμός. Είναι το ανελικτικό συνδυαστικό σχήμα σκέψης που οι πάντες μπαίνουν στο τραπέζι θεωρούνται ισότιμα, ξεκινάνε από την ελληνική αυτά. Είναι ισότιμα εργαλεία και όταν ένα εργαλείο φεύγει, χαλάει και παίρνει το ανταλλακτικό. Θα σας θέσω ένα ερώτημα. Πώς διατηρήσετε με ηγέτες και προϊστάμενοι υπηρεσιών όταν φύγατε, σας έκανε στην υπηρεσία? Κανένας. Γιατί, τι λέει η Αμερικανή, για κάθε πράγμα υπάρχει μια θέση και κάθε πράγμα στη θέση. Μόλις χαλάει το πράγμα, πώς είδα, πώς σε ξέρω. Πάει αυτό. Πάει με τις αξίες. Αξίες και για τους Παππούα που έχουν τα κόκκαλα εδώ και βάλουν και γδέρουν την κεφάλια, το να γδέρουν τον αντίπολο είναι αξία. Επίσης και οι Μαωροί στην Νέα Ζηλανδία ήταν και οι Κέλλη πολεμιστέ που συγκεκριμένα προκαλούσαν τον άλλοτε για να εκεί η λεγόμενη ανθρώπινη εθνικότητα και το ίσω τι έχει να γίνει σε επόμενη κατάσταση, ακόμα τα δόντια μου έχουν από το παιδί σου το φαγητό. Έτσι. Οι αξίες είναι σχετικές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τις μεγαλύτερες αξίες και τις αρχές είναι το ηθικό κανονιστικό στοιχείο αυτό το πρέπει και η θρησκεία, τέλος πάντων, άλλη μια άλλη θέμα. Το πιο μορφωμένο κράτος του κόσμου ποιο είναι? Είναι η Γερμανία. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και με τους Προτεστάντες και με τον Λούθερο και με τον Καλβίνο κλπ. Κλπ. Και με τον Γκέτε και με τον Χάρη και με τον Φίχτε. Κι όμως έκανε δύο πολέμους καταστατικούς και αυτοί είχαν αξία. Άρα δηλαδή είναι σχετικότητα. Λέω κορδίλη στην οντολογία του παρελθόντος. Δεν υπάρχουν αρχές, δεν υπάρχουν αξίες. Υπάρχουν άνθρωποι συγκεκριμένα θεωρώντα ατομικά ή συλλογικά υποκείμενα που θέλουν ακριβώς να πραγματώσουν τον εαυτό τους. Ποιο εαυτό τους? Τον εαυτό τους αυτό που προκύπτει από μια κοσμοϊκόνα. Εδώ που λέει αντιδραστική επίδραση στο περιβάλλον. Καταρχήν το περιβάλλον είναι ακριβώς για τον άνθρωπο και ξεχνά την επιδοχή, ο Σάκης το ξέρει, κλαψάκε και κόκκισα όταν είδα ξένο τόπο. Τι σημαίνει αυτό? Έκλαψα και ούλεξα όταν είδα ξένο τόπο. Δηλαδή, αλλά και στον Πλάτων ακόμα, λέει ο άνθρωπος,
Φέρετε ο επιδοτής του έφυγε θεώθεν φυγάς και ανήκησε. Δεν καταλάβει ο κόσμος. Ότι ξέφυγε από υπερβολάνιο τόπο και ξέφυγε στη γη. Αλλά και στη θρησκεία. Λοιπόν, και στη θρησκεία τη δική μας, και στη θρησκεία τη δική μας, και στη θρησκεία τη δική μας, όσοι λένε φύγανε το παράδεισο. Εκμηθεύτηκε το γεγονός τη εισόδου του ανθρώπου στην Ελλάδα. Άρα, για τον άνθρωπο το περιβάλλον είναι εχθρικό, για αυτό συνεχώ θα βρεθεί. Τώρα ο λάθος που αναφέρει αυτές τις πηγές είναι Αμερικανοί. Αυτοί πιστεύουν σε μια θεωρία του λεγόμενου μπιχαβιορισμού, τη συμπεριφορά. Δηλαδή, αντιδρά ανάλογα με το περιβάλλον. Προσέξτε τι λέει αυτό ο φιλόσοφος. Δεν αντιδρά, αντίδραση, αντίδραση παρενόρθωση κλπ. Αντιδρά το υποκείμενο επειδή έχει βοηθικό, τα βλέπω και πέρα. Συνήθω αυτογνωσία, σοφία, φαντασία, δεξάμενη φούληση, λεγόμενη φουλησιακή, όχι ο βολοντάρισμο από όλου. Έτσι, μην το εξηγούν, σε πάντα. Επειδή έχει βούληση, αντιδρά και επιλέγει. Δηλαδή δεν είναι παθητικό, είναι εργόμενο άνθρωπο. Οι Αμερικανοί θέλουν να το διάβουν αυτό, άνθρωπο, που άμα έστω και φράσει κλπ. Είναι δική του θέση. Και συγκεκριμένα, για να τρεβάσω λίγο ακόμα τη συζήτηση, αυτή ο λεγόμενο ένα ο οποίο ασκεί μεγάλη επίδραση κοινωνιολόγο είναι πάντα πάσχο. Γιατί ανέφερε ο λάθο για την έννοια τη κρίση. Πώ αντιμετωπίζουν οι κρίσει, για να το αυτό συμβαίνει σε έναν τέτοιο θεωρητή, εμβασίου τη θεωρητή του Τάκου Πάσου, λέει αυτό. Λοιπόν, και τέταρτον είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη προκύπτει, αγαπητοί μου, από όψη ανθρώπου γενική, είναι παραμύθια. Προκύπτει από την κοινότητα των συμφερόντων. Προσέξτε, έχω ένα χασάκι από εδώ και ένα χασάκι από εκεί. Αυτό είναι το μου στα μαχαίρια. Εάν είναι ένα χωρίο, ο χασάκι του μπορεί να είναι φίλο. Η συμφωνία που έχει στην πραγμάτωση κοινών σκοπών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σύρωση μιλάμε, λένε εδώ πέρα ανθρώπου για την υγεία, είναι γεμανά συμφέροντα. Για τους άλλους, τους άλλους, τη σλάιν είναι επίση, για τη γυριά λιώνα, δεν υπάρχουν σταθερές φυλίες, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Εκεί αδράζει η εμπιστοσύνη. Είναι παράλογο τη κοινότητα και τη σύγκρουση των συμφερόντων. Είπα και Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Άντρα. Πολύ
ήθελα να ρωτήσω τώρα μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των ιδεών των κομμάτων, ποια θα ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου να περισσώσει τον εαυτό του πάνω στη γη, να περισσώσει τη γη, το λίπνο του, την κατοικία του, για να μπορέσει όντως να αποδεσμεύσει εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες θα τον αναδείξουν ότι πραγματικά αξίζει την έλευσή του σε αυτή τη γη. Κατά τα άλλα, πάλι συγχαρητήρια στον Λάβρο, έκανε πολλή δουλειά και καλή δουλειά και θα μου επιτρέψει κάτι να πω, όχι από την κριτική, απλά είναι από το πρώτο μέρος, τα άλλα είναι εφαρμόσιμα μόνο σε κοινωνίες όπως η Αμερική, όπως η Γερμανία, όπως δηλαδή... Αλλά τι μέσα στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Καπιταλιστικές, οικονομικά, πολιτικές, ζούμε και οικονομίες και συγκεκριμένα με προσανατολισμό προτεσταντελισμού. Έτσι. Ο χρόνος είναι χρήμα. Και η γερμανική κοινωνία είναι το θέλουμε και όχι
στο πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι αρχές της, λοιπόν, έκαναν παραβίαση όλες τις ανθρώπινες αρχές. Άρα, αρχές με αξίες είναι φοβερά εργαλεία. Λοιπόν, για την ποδοσφαιρική ομάδα, λοιπόν, για τον αγρότη, για μια τυπική επιχείρηση, αλλά δεν θα αλλάξει. Προφανώς είναι έτσι όπως αρχές. Εγώ δεν μίλησα να βελτιώσω το κράτος της Ελλάδας. Εγώ μίλησα να βελτιώσω αυτό, να βελτιώσω αυτό, να βελτιώσω το τυχόν μπακάλι, έτσι, να βελτιωθούν οι τέτοιες και να κάνουν κάτι μαζί για να επιβιώσουν. Γιατί προφανώς πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Για να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, λοιπόν. Μπορεί να κάνουμε υπέρβαση. Μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν μπορούμε. Χωριστά, να κάνουμε καθένας. Λοιπόν. Επάνω εκεί έχω απίστευτες εμπειρίες στα τελευταία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν καν να σκεφτώ τι κάναμε. Και όποιος θέλει να περάσει από το σπίτι μου να δει τι έκανε να πάσει ο κουραγιάς σαν αξιολογός. Μαζί μου. Σε τι επίπεδο έφτασε. Με λιγότερο από 6 μήνες. Αλλά όμως με απίστευτες νύχτες ξενύχτησμα. Με ψάξιμο σε όλη την Ευρώπη να ψάχνουμε στοιχεία. Λοιπόν, και αν ήμασταν 4 άτομα θα κάνουμε ακόμα πιο περισσότερο. Πράγμα. Εδώ δεν μιλάω εγώ για να σώσουμε. Δεν είναι πολιτική πλατφόρμα να σώσουμε την κοινωνία. Είναι πολιτική πλατφόρμα να μπουν 5 άνθρωποι μαζί, μια επιχείρηση, ένα σύλλογο, μια ομάδα, να εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα της ηγεσίας και να έχουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, και προφανώς είναι έτσι. Αλίμονο, εάν δεν πρέπει εγώ να φύγω από το Παστράτο και να διαλύσω το Παστράτο. Προφανώς είναι ένα δουλειά από τέλος και αυτό. Και αυτό είναι κάτι όμορφο και δεν είναι κάτι σαν. Πάλι εκτιμήσω η εμπιστοσύνη και η παραμύθια. Προφανώς πρόκειται για παρανόηση μεγάλη. Καμία συναγωνισμό, κανένα εργοστάσιο, κανένα σύλλογο δεν μπορεί να φέρει ξεχωριστά αποτελέσματα εάν δεν έχει εμπιστοσύνη. Θα λέει μόνο ότι αν είσαι δεν έχει εμπιστοσύνη στο προϊόν της. Λοιπόν. Το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο μέρος ανάσης μου με συγχωρείς, αλλά είναι πιο σημαντικά. Ότι στεναχωρήθηκα πραγματικά γιατί μάλλον δεν θα τον είσαι εγώ καλά να πιάσει στο νόημα. Εκεί κρύβεται η δύναμη. Εκεί κρύβεται η δύναμη να μπούμε μαζί, να βάλουμε το πλαίσιο, να χαράξουμε το χώρο και να κάνουμε κάτι το ανήθικο, κάτι που ξεπερνάει το όριο. Λοιπόν, είναι εργαλεία μια μικρή κοινωνία όπως το ανέφερε στην αρχή στην εισήγηση του Δημήτρης να κάνει να φέρει σε χωριστά το πλαίσιο. Η πρώτη είναι ανάλυση ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Το πρώτο μέρος. Λοιπόν, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο μέρο όμω είναι εργαλεία. Μπορεί αυτά τα εργαλεία να συμπεριλαμβάνουν αύριο σε ένα ισχύο. Και σε τα επόμενα 10 χρόνια σε ένα ισχύο. Δεν ξέρω πώ το ισχύω, θα τα αντικαταστήσουμε. Ποια είναι η δυνατότητα να περιορίσουμε την καταστροφή και να κάνουμε κάτι για να σωθούμε. Είναι δεδομένο από το πρώτο μέρο, πιστεύω, ότι τα πράγματα οδηγούνται σε κάποιες καταστάσεις άσχημες. Πόσο άσχημες πιστεύω κανένα δεν μπορεί να το πει. Αλλά όμως, εάν βάλουμε αυτά τα εργαλεία και κτίσουμε μια ειρωνή, λοιπόν, και βρεθούμε τα ταλέντα, αναπτύξουμε ηγέτες, αναπτύξουμε οδηγότητα, βάζουμε όραμα, σκανάρουμε πέρα από τον ορίζοντα, μπορούμε να βρούμε αποτελέσματα που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Εάν δείτε ελληνικές επιχειρήσεις μέσα σε κρίση που κάνουν αυτή την υπέρβαση, λοιπόν, τι πετύχαν, είναι αφήστε τα μπορούμε, σαφέστατα τα πράγματα. Και μπορεί να κάνετε όποιος θέλει, όποτε θέλει, να βάλουμε κάτω και να το δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, σαν να τονίζω. Εδώ, ο στόχος μου ήταν να κάνω μια εισήγηση από την εμπειρία μας που διδάξαμε. Συνάδελφοι μου, άλλοι διδάσκουν χρόνια, ο Δημήτρης Κουμπολιτάς αυτό που διδάσκει. Διδάσκει και ιδεολογικά, είχε μόνο βραβεία, αντιστεύσει, λοιπόν, Blanchard, όλοι αυτοί που ανέφερα. Λοιπόν, έχουν μια τεράστια εμπειρία και τεράστια επιτυχία. Και τεράστια επιτυχία, μιλάμε σαρωτικές επιτυχίες, λοιπόν, στην παράξη αποτέλεσης, στην βελτίωση αποτελεσμάτων, να κερδίσουμε κι εμείς κάποια από αυτά, έτσι. Και αν μπορούμε κάποιοι άνθρωποι να τα
να τα υιοθετήσουν, να τα συζητήσουμε και να τα πούμε εξαιρετικά από τα δεδομένα. Αυτό είναι ο σκοπός. Τι κοπέλα πάνω. Όποιο θέλει. Πάντοτε η εμπιστοσία είναι αμφισβητικό έργο. Αλλά είναι παρά το άλλο συγχωρητήριο. Έλεγε. Ο Γαμπέθα, επειδή τώρα ξέρουν δεν είναι κανονικά και λοιπά, είναι κοινωνιολόγο. Καλώ. Αναφέρει ένα παράδειγμα. Λέει το γιο μου δεν θα έχει εξουσία σε κανέναν. Σε κανέναν. Το κρατάει. Αλλά είναι πατέρα. Πήγα που τον πάρει. Πάθα και πίσω. Πήγα. Τέτοια χτυπάει. Τι σου πάνε δεν έχει εξουσία σε κανέναν. Ευχαριστούμε τον άνθρωπο του Κασικούλα γιατί μας άρχισε η κοινωνία, γιατί πραγματικά μας κοινώνησε. Παρακαλώ λιγάκι, ένα λεπτό. Θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον άνθρωπο Κασικούλα γιατί μας κοινώνησε, μας έφερε σε επαφή με όλη αυτή την εμπειρία και την γνωστοσία 30-40 χρόνων. Μέσα στον κόσμο της επιχείρησης, μέσα στον κόσμο της εκπαίδευσης λοιπόν, μέσα στον κόσμο της ηγεσίας. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Να πούμε ότι αύριο το πανηγύρι συνεχίζεται για το Βάσο. Βάσο, αύριο το πανηγύρι του Συλλόγου Φαναριωτών συνεχίζεται με δημοτικά στο σχολείο. Έτσι θα πάμε εκεί να συνηθίσουμε. Η Πέμπτη είναι όπου θέλει ο καθένας πάει, όπου θέλει να μείνει. Την Παρασκευή, μην ξεχνάτε, έχουμε το τελευταίο μάθημα φιλοσοφίας, που είναι οι εθνικές διαφορές στους πιστούς εργασίας στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Και βέβαια μετά το Σάββατο που είναι το. Βραδιά με τα ρεβέτικα πάλι στην αυλή του σχολείου. Καλά, δεν θα την Παρασκευή. Την Παρασκευή, εγώ. Έτσι, σας περιμένουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.